Ως πόλύ πολυκρούνος παρθένο Μάρτης Χριστού, κατήρδευσας παν σοφέ την εκκλησίαν αυτού και ήθλισας άριστα. σας τους σκοτί σκότη, της ειδωλομανίας, εγλίτων σων θαυμάτων, Κυριακή αθληφόρε. Η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή Η προσευχή όταν γίνεται με καθαρή ψυχή φτάνει αμέσως στον θρόνο του Θεού και ο Θεός στηρίζει τον χριστιανό και δεν τον αφήνει να απελπιστεί, έστω κι αν βρίσκεται στις πιο δύσκολες περιστάσεις. Αυτό συνέβη και με την Παρθενομάρτυρα Αγία Κυριακή, η οποία είχε μάθει ταπεινά να προσεύχεται και τα πάντα να τα αναθέτει με πίστη στο Θεό. Έτσι ο Θεός με μια θαυμαστή αμεσότητα απαντά και επεμβαίνει στα αιτήματα της Αγίας δίνοντας τις πρέπουσες λύσεις. Η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή έζησε στα μέρη της Ανατολής στα τέλη του 3ου αιώνος μετά Χριστόν. Γονείς της ήσαν δύο ευσεβείς χριστιανοί, ο Δωρό Θεός και η Ευσέβεια, οι οποίοι ήσαν πολύ ελεήμονες και την δέχθηκαν ως δώρο Θεού, αφού για πολλά χρόνια ήσαν άτεχνοι. Επειδή γεννήθηκε η μέρα Κυριακή, την ονόμασαν Κυριακή και την μεγάλωσαν χριστιανικά. Όσο την έβλεπαν και μεγάλωνε, οι γονείς της ήθελαν να την αποκαταστήσουν και άρχισαν να της μιλούν για γάμο. Εκείνη όμως φλεγωμένη από θείο έρωτα τους απάντησε «Δεν μπορώ να σας υπακούσω, επειδή επιθυμώ να γίνω νύμφη του Χριστού». Η νεαρή Κυριακή όμως είχε ως θεοδόρο λάβει και έκτακτη σωματική ομορφιά, κάτι που στάθηκε πειρασμός στη ζωή που ήθελε να ζήσει. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης πρόσεξε την ομορφιά της Κυριακής και εγωιτευμένος, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι χριστιανή, ήρθε και την ζήτησε να την κάνει σύζυγό του. Η απάντηση φυσικά που έλαβε ήταν αρνητική. Τότε έξαλλος από τον θυμό του υποψιαζόταν ότι δήθεν προτιμούσε κάποιον άλλο, ίσως ωραιότερον από εκείνο και πιο πλούσιο. Φλεγόμενος έτσι από δαιμονική ζηλοτυπία, κατασκόπευε μέρα και νύχτα το σπίτι της Αγίας, ως που ανακάλυψε ότι η Κυριακή ήταν χριστιανή. Ο πατέρας του, φοβούμενος μήπως γίνει και αυτός χριστιανός, ήρθε στον ηγεμόνα της περιοχής, και κατήγγειλε τον άρχοντα Δωρόθεο ότι όλη η οικογένειά του είναι χριστιανή. Ο έπαρχος στέλνει τους στρατιώτες του και συλλαμβάνουν την χριστιανική οικογένεια του Δωροθέου και της Ευσέβειας, και βλέποντας πως είναι μια οικογένεια αρχοντική, προσπαθεί με διαφόρους τρόπους να τους μεταπίσει να πιστέψουν ξανά στα είδωλα προβάλλοντάς τους κυρίως το ότι με την πίστη τους στο Χριστό γίνονται έτοιοι και αυτοί της Κυριακής. Η νεαρή κόρη με παρησία του λέγει ότι δεν πρόκειται να αρνηθεί το Χριστό, τον οποίο αγαπά και λατρεύει από βρέφος. Ο ηγεμόνας τότε την απειλεί για σκληρά μαρτύρια που θα αφανίσουν την ομορφιά της. Και η Αγία Κυριακή του απάντησε ότι κανένα βασανιστήριο όσο φρικτό κι αν είναι, δεν θα μπορέσει να χωρίσει την καρδιά της από την αγάπη του Χριστού. Γεμάτος οργεί ο ηγεμόνας, προστάζει μπροστά στα μάτια της νεαρής κόρης να αποκεφαλιστούν οι γονείς της. Μήπως και εκείνη φοβηθεί και αλλαξοπιστήσει. Οι δήμοι με ξύφο απεκεφάλισαν τον Δωρόθεο και την Ευσέβεια. Μετά από αυτό η Αγία Κυριακή κλείστηκε στην φυλακή για να ξανασκεφτεί όλα αυτά και ίσως να μεταμεληθεί και να θυσιάσει στα είδωλα. Η Κυριακή όμως από το παράδειγμα των Αγίων Γονέων της πήρε θάρρος και δύναμη. Έτσι μέσα στην σκοτεινή φυλακή με πίστη κατέφυγε στον Χριστό και με δάκρυα τον παρακαλούσε να δεχθεί και να αναπαύσει εν σκηνές δικαίων τους δύο μάρτυρες γονείς της. Παράλληλα παρακαλούσε και εκείνη να την στηρίξει στον αγώνα που έχει μπροστά της. Ο ηγεμόνας σύντομα την κάλεσε για ανάκριση και μάλιστα αυτή τη φορά ενώπιον του Κέσαρα της Ανατολής Μαξιμιανού. «Μην χάνετε τον καιρό σας μαζί μου», είπε η Αγία. «Χριστιανή είμαι και αν θελήσετε όπως μου υπόσχεστε, όλη την επίγεια βασιλεία σας να μου δώσετε», δεν είναι δυνατόν να αρνηθώ την ευσέβεια των γονέων μου και να προδώσω το Χριστό, στον οποίον αφιέρωσα τον εαυτό μου, ώστε να ζήσω και να πεθάνω δι' αυτού παρθένος. Αμέσως άρχισαν φρικτά βασανιστήρια, τα οποία η Αγία υπέμενε με μεγάλη καρτερία, ώστε πολλοί να πιστέψουν στο Χριστό. Ο ηγεμόνας τότε πρότεινε να την στείλουν στον ηγεμόνα της Βυθινίας Ιλαρίωνα να την μεταπίσει, αφού αυτός θυμιζόταν για τη σκληρότητά του. Έκπληκτος έμεινε ο Ιλαρίων μπροστά στην θαυμαστή αποφασιστικότητα της Αγίας και έδωσε εντολή να την βασανίσουν. Την κρέμασαν από τα μαλλιά. Με λαμπάδες αναμένες έκαψαν το σώμα της και την έκοψαν με μαχαίρια. Όλα αυτά η Αγία Μάρτης του Χριστού τα υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία και το βράδυ την οδήγησαν ξανά στην φυλακή. Εκεί στην φυλακή ο άγγελος Κυρίου της εμφανίζεται, την ενεθάρινε και θεράπευσε όλες τις πληγές της. Την υπέβαλαν εκ νέου σε φοβερότερα βασανιστήρια, από τα οποία η χάρις του Θεού την ελευθέρωσε και η Αγία Κυριακή ελεύθερη πλέον επιδόθηκε σε ένα ιεραποστολικό έργο, όπου με την Θεία Χάρη έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού. Ο νέος έπαρχος την συλλαμβάνει και αφού με τίποτα δεν μπορεί να της λυγίσει το φρόνημα, βρέθηκε σε αμηχανία και αναλογιζόταν τι θάνατο να της δώσει. Εκείνη τη στιγμή η Αγία επεμβαίνει στη σκέψη του με και του λέει « θα αποθάνω, όχι όμως όπως θέλεις εσύ, αλλά όπως εγκρίνει ο Θεός μου, στον οποίο ανήκει η ψυχή και το σώμα μου. Ο έπαρχος με οργή δίνει εντολή να αποκεφαλιστεί η Αγία Κυριακή. Οι δήμοι την οδήγησαν στον τόπο της εκτελέσεως. Και η θαυμαστή Μάρτης παρέδωσε το πνεύμα της στο θείο νυμφίο της πριν προλάβουν οι δήμοι να την ατιμάσουν όπως ήθελαν πριν την αποκεφαλίσουν. Έτσι, όταν εκείνοι σήκωσαν τα ξύφη τους, η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή βρισκόταν έμπροσθεν του δήματος του Χριστού, αγνή και παρθένος, όπως ακριβώς το επιθυμούσε. Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής εορτάζει από την Εκκλησία μας την 7η του μηνός Ιουλίου. Επίσης θεωρείται προστάτης όσων υποφέρουν από κατάθλιψη και ψυχικά νοσήματα και όσοι την επικαλεστούν με πίστη θα έχουν την ευλογία της και τις της ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού.